Ιουλίου. Μισό λεπτό, το όνομά σας πείτε. Λιβιάκη Αντωνία είμαι, της Μαρίας Λιβιάκης, νύφη της είναι. Ο γιος της είναι άντρα μου. Λοιπόν, τέλος Ιουλίου, η πεθερά μου, μετά από μια εγχείρηση, επέμβαση που έκανε εγχείρηση μάλλον, στο ισχύο της, έμεινε 20 μέρες στο νοσοκομείο, εκεί περίπου. Μετά την πήραμε και την πήγαμε στο Καστέλι, στο Νησάκιο, για αποκατάσταση και αποθεραπεία. Λοιπόν, μετά από εκεί, μας πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει, τελείωσε η προθεσμία της στο Νησάκιο. Ήταν μια χαρά όλα εκεί στο Νησάκιο, μια χαρά, τα πάντα. Το μυαλό της, τα πάντα, τα γερή, έτρωγε πολύ καλά εκεί. Μας πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να έρθει, να φύγει, να την πάρουμε σπίτι. Η κόρη της δεν μπορούσε να την έχει, διότι είχε εγχειριστεί, δουλειάδανε τα μάτια της. Και εγώ είχα πάλι μια υπερήλικη μητέρα, είναι η νύφη της, και τα εγγονάκια μου καλοκαιρινή περίοδο. Και αποφασίσαμε να τη φέρουμε εδώ για ένα μήνα εκεί, για ένα διάστημα να γίνει λίγο καλά, να μπορούμε κι εμείς να την έχουμε. Τη φέραμε αρχές Αυγούστου. Την πρώτη εβδομάδα της κανόνια εξετάσεις τα πάντα από το Ανισάκιο ήταν πάρα πολύ καλές, ολοκάθαρα τα πάντα, όλα καλά. Τη φέραμε εδώ. Εδώ, στο αυτό το γυροκομείο, δεν ξέρω πώς να το πω, της κάνανε κάποιες εξετάσεις. Λοιπόν, παίρνει το συγχωρεμένο το κουνιάδο μου, το γιο της, Γιώργος Λιβιάκης, και του λένε είναι πολύ καθαρές οι εξετάσεις, όλα τα πάντα μια χαρά. Εντάξει. Σε λίγες μέρες, 2-3-4 μέρες, ξαναπαίρνει τηλέφωνο από εδώ η διοκτήτρια και λέει στον κουνιάδο μου, η μάνα σου έχει 1,000 αρρώσκες πάνω σου. Λέει πώς, τώρα λέει με πήρατε πριν 4 μέρες, ότι εξετάσεις είναι όλα εντάξει. Λέει θα τις κάνουμε εξετάσεις για να δούμε, λέει μετά το 15 Αύγουστο, λόγω ότι ήταν περίοδος οι γιατροί και αυτά όλα κλειστά. Και αυτά τσακώθηκαν με τον κουνιάδο μου, η διοκτήτρια, με τον κουνιάδο μου. Της είπε κάποια άσχημα πράγματα, το λέω, διότι ήταν η αδυναμία η πεθερά μου. Και αυτοί επίμεναν, εμείς επιμέναμε να δούμε τις εξετάσεις αυτές όλα και δεν μας έδειχναν τίποτα. Έμεινε εκεί. Εντάξει, το αφήσαμε το θέμα εκεί. Εγώ ερχόμουν με την εγγονή της, την ανιψιά μου, σχεδόν μέρα παραμέρα. Βλέπαμε τις πρώτες μέρες, ήταν 2-3 μέρες πολύ καλά που μέσα από τα Νησάκια. Κάποιες αλλαγές. Βλέπαμε ότι δεν μας αναγνώριζε. Βλέπαμε τα μάτια της κλειστά, ανοιγόκλινα. Της μιλάγαμε, με γνώριζε λίγο, γιατί μου λέει Αντωνία, Αντωνία, τη λέξη πάρε με. Της λέω περίμενε λίγο, να γίνεις λίγο καλά, θα σε πάρουμε. Σαν άρχανε την άλλη μέρα, το ίδιο χάλι, τα χέρια της τα ήταν μελανιασμένα. Λέω στην ανιψιά μου, την εγγονή της, βρε Μαρία, τα χέρια της γιαγιάς γιατί είναι τόσο μαύρα. Μου λέει μπορεί θεία να χτυπάει έτσι που είναι.